Σύριος που ήρθε στην Ευρώπη και υπέθεσε στη Συρία γιατί φοβήθηκε. Wir treffen Spiro Haddad in einem Vorort von Damaskus. Letzten Sommer entschied sich der 25-Jährige mit Freunden zur Flucht über Beirut, Istanbul nach Izmir. Ein Videoselfie erinnert an die IGS-Überfahrt. Weiter bis nach Österreich, da wollte er bleiben, doch es kamen erste Zweifel. Ich bin weg, weil meine Familie, wir sind Christen, alles im Krieg verloren hatte. Ich war erschrocken, als ich sah, wie viele unter den Flüchtlingen sich offen zu Al-Nusra und zum IS bekannten. 3000 Euro hatte er bis hierher für Schlepper verbraucht. Diese Fotos erinnern an den Optimismus, der ihn damals trug. Dann wurde er von seinen Freunden getrennt. Alleine im Flüchtlingstreck hatte er Angst, sich als Christ zu bekennen. Dazu kamen die Erinnerungen an Ungarn, die er nicht aus dem Kopf bekam. Hier wurden wir schlimmer behandelt als in Syrien. Ich hatte dieses Bild von Europa so nicht. Die Verhöre durch die Polizei, die Schäferhunde, der Stacheldraht. Das alles hat den Radikalen in die Hände gespielt. Die Anführer ließen jetzt nur noch ihre Meinung gelten. Aus den Kirchen würden sie bald Moscheen machen. Ist IS und Al-Nusra wollen... Εγώ ξέρω αυτό που είδα. Αυξηθήκα πάρα πολύ. Αυτό που είδα. Οι ροές ασφίγουν. Αυτό που είδα να σχολιάσεις. Για πες μου γραμμένες τι γίνεις. Δες, πες μου, όχι, καμία σχέση. Πες γραμμένες τι γίνεις. Καταρχάς, κύριε Βελόπου, είδα έναν χριστιανό πάνω απ' όλα, ο οποίος φοβήθηκε να κάτσει στην κόρα του για να μην... Το κυνηγήσουν, δεν είναι. Όχι μόνο το κυνηγήσουν, το σφάξουν ζωντανό, έτσι. Γιατί ο πόλεμος είναι θρησκευτικός, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και ήρθε και επέστρεψε. Πήγε στην Ευρώπη. Πήγε στην Ευρώπη. Πήγε εκεί. Φοβήθηκε μπροστά. Δεν ξέρω τι χριστιανό. Ακούγεται να καταλήξει. Δεν θα καταλήξει. Γιατί είναι εκεί. Του βρήκε μπροστά του. Κύριε Βελόπουλε, του βρήκε μπροστά του. Πήγε στη Γερμανία και βρήκε περισσότερου από αυτού που το κυνηγάγανε στη σειρά του Άισι και τη Νούσρα. Θέλω να προσέξετε, Βασίλη, το τελευταίο που είπε σήμερα σε σύμφωνα το μεσημέρι. Είπε θα σα κάνουν τζαμιά. Έτσι. Θα γκρεμίσουν τι εκκλησίε, θα σα κάνουν τζαμιά. Δεν δείξατε, κύριε Βελόπουλε, αυτή τη βέλα και ρίξει ότι χορηγούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να ανασυλώσουν το τζαμί, το τζαμί με την Ελλήνη. Δεν το δείξατε αυτό το πράγμα. Και δεν ετοιμάζουν το τζαμί εδώ στην Αθήνα. Έτσι, ετοιμάζουν το τζαμί στην Αθήνα. Στα Χανιά. Κοίταξα, αν πρέπει να συνδυάσουμε το αγίου που είδαμε. Οι πόλεμοι έχουν συνδυαστεί και το βλέπουμε και τώρα με την αύξηση των εξοπλισμών. Δηλαδή, έδειξε τι φρεγάτε.